Στο μηνυματοπρόβλημα των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα αναφέρεται στις σχέσεις των δύο κρατών, τονίζοντας ότι εκ μέρους του Αμερικανικού λαού εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχές σε εσάς και στο λαό της Κύπρου για την 54η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας σας την 1η Οκτωβρίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας πολύτιμος φίλος και εταίρος των ΗΠΑ. Η συνεχή μας συνεργασία είναι μεγάλη σημασία στην πρόθεση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία που παραθέσατε στον Αντιπρόεδρο Biden κατά την ιστορική του επίσκεψη στο νησί τον Μάιο, η οποία δεικνύει τη δέσμευση των ΗΠΑ για ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων και της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης τρομοκρατίας και της ενθάρρυνσης των ενισχυμένων οικονομικών δεσμών. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την ισχυρή του στήριξη στις προσπάθειες για επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης για επανένωση της νήσου ως μιας διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Η λύση της μακρόχρονης διαίρεσης της νήσου θα είναι καταλήτης για μεγαλύτερη ευημερία και για ένα λαμπρό μέλλον για όλους τους Κυπρίους. Για μια ακόμη φορά κατέληξε, συγχαίρει το λαό της Κύπρου για την ξεχωριστή εθνική επέτειο. Συγχαρητήριο τηλεγράφημα απέστειλε και ο πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρλος Παπούγιας, ο οποίος τόνισε ότι ο συντονισμός με την αδελφή Κυπριακή Δημοκρατία συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ελλάδας στο κορυφαίο εθνικό μας ζήτημα που είναι το Κυπριακό.